Νίκο μου, καλώς σε βρήκαμε στο πανέμορφο Αίγιο. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στην Αλική. Είναι μια λίμνη η οποία είναι προστατευόμενη γιατί έρχονται πάρα πολλά από δυνητικά πουλιά. Αυτή την εποχή έχουμε τα πανέμορφα αυτά φλαμίγκο. Είναι ένα σημείο που έρχομαι με τη σύζυγό μου, ξέρεις, και ξεκλέβουμε λίγο χρόνο όταν τα παιδιά είναι στο σχολείο. Όχι, ερχόμαστε λίγο εδώ, παίρνουμε ένα καφέ στο χέρι, το απολαμβάνουμε. Εδώ 6 χρόνια από τη ζωή μου. Τα 12 μέχρι τα 18. Mm-hmm. Σχεδόν. Γυμνάσιο και λύκειο. Ήσουν καλός μαθητής. Μ' αρέσει η γνώση γενικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γνώση και ακόμα προσπαθώ έτσι να την εμπλουτίζω. Αλλά εντάξει. Τι σπουδάσει. Γυμνάσια και ακαδημία έχω τελειώσει στην Αθήνα. Τέλεια. Εξού και οπότε... χώρος γυμναστικής. Μπράβο. Είναι το σπίτι μου. Κάνω εγώ τη γυμναστική μου προσωπικά και φροντίζω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μειωθούν στην άσκηση. Δεν φτάνει να είσαι έξυπνος για να πορευτείς η ζωή, πρέπει να είσαι προσαρμοστικός. Αυτή είναι η πραγματικότητά μου και φροντίζω να την απολαμβάνω όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο σπουδαίος ρόλος είναι του σύζυγου και του πατέρα. Από τότε που θυμάμαι τον μικρό τον εαυτό μου, ξέρεις, πάντα ήθελα να κάνω οικογένεια. Με τον κατάλληλο άνθρωπο, φυσικά έτσι. Έτσι μεγάλωσα κιόλας, δόξα τω Θεώ. Αγαπημένη η οικογένειά μου, οι γονείς είναι ακόμα μαζί. Ξέρεις, γιατί το τονίζω, γιατί δεν συνηθίζεται και δυστυχώς δεν είναι αυτό το φυσιολογικό. Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει. 10 χρόνια παντρεμένος είμαι ακόμα και έχουμε μισή ζωή ακόμα. Υπάρχει μια ρουτίνα ευχάριστη. Ξέρεις, ξυπνάω στις 7, γιατί θέλω τον χρόνο μου, λίγο τον προσωπικό. Γύρω στις 8 παρατέταρτο θα τους τραβάω τα πόδια, τα κρεβάτια, τους έχω ήδη ετοιμάσει το τι θα φορέσουν και το πρωινό τους. Μετά εγώ έχω τη δουλειά μου. Έχω κάνει πράγματα στη δουλειά που μπορεί να τα ξανά έκανα μόνο να ήμουν στην ηλικία εκείνη που συνέβησαν. Τώρα είμαι σε μια άλλη ηλικία που δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω. Τώρα μεγαλώνοντας τα παιδιά, δεν ξέρω πόσο θα μπορούσα να το διαχειριστώ, να τους εξηγήσω αν βλέπαν τον μπαμπά τους, ας πούμε, σε ένα στήρα να φυλάει μια ξένη γυναίκα. Ξέρεις, όσο και να το απλοποιήσεις και να το εξηγήσεις, επειδή το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές, θα μου ήταν δύσκολο. Η Βασιλική έχει στόχο να γίνει η καλύτερη μαμά του κόσμου. Φροντίζει εμάς τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας, πλην δύο τις οποίες πηγαίνει στην Πάτρα που η μαμά της και η θεία της έχουν ένα μεγάλο κομμωτήριο εδώ και πολλά χρόνια και πηγαίνει και βοηθάει. Εγώ σαν μπαμπάς σίγουρα μπορώ να γίνω πολύ καλύτερος. Δυστυχώς πολλές φορές θυμώνω, πολλές φορές αυτός ο εγωισμός στο να μην κάνουν αυτό που θέλει στα παιδιά εμένα προσωπικά μπορεί να με εξοργήσαν και το μετανιώνω. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω όλες τις φορές το θάρρος να του ζητήσω συγγνώμη, αλλά έχω δει ότι όποτε το έχω καταφέρει, το feedback που παίρνω είναι φανταστικό και θα ήθελα να το καταφέρουν περισσότερες φορές. Και το συστήνω σε όλους ανεπιφύλακτα, δηλαδή ζητήστε συγγνώμη από τα παιδιά σας. Όταν διαφωνείτε με τη Βασιλική, συμβουλεύεστε το πνευματικό σας. Όταν διαφωνούμε για απλά πράγματα, έτσι, όταν διαφωνούμε για απλά πράγματα, απλά κάνω πίσω. Δεν συνεχίζω την κουβέντα, δεν κερδίζεις ποτέ με μια γυναίκα σε μια διαφωνία. Αλλά όταν θα είναι κάτι, ας πούμε, που έχει περισσότερη σημασία και βαρύτητα, ας πούμε, που θα αφορά και τα παιδιά ή τη σχέση μας για κάτι, ναι, τότε θα πάμε σε ένα κοινό πνευματικό τον οποίο έχουμε να μας συμβουλέψει. Μας βλέπει με ανιδιοτέλεια, θέλει μόνο το καλό μας. Δεν έχει να κερδίσει κάποιον από τον ένα ή από τον άλλον και θα πει την άποψή του, την οποία εμείς τη σεβόμαστε γιατί εμείς τον έχουμε επιλέξει. Ο σκοπός του Ορθόδοξου Έλληνα Χριστιανού είναι να γίνει Άγιος. Υπάρχει άλλο σκοπός. Τι σημαίνει αυτό όμως? Να φτάσεις όσο πιο πολύ κοντά μπορείς με τον Χριστό που είναι ο Θεός. Δεν τα κάνω όλα. Δηλαδή, εμένα ο πατέρας μου για παράδειγμα δεν σηκώνεται να βάλει ποτήρι νερό άμα δεν το έφερνε η μητέρα μου, που λέει ο λόγος. Εγώ τώρα θα με δεις να πλένω και τα πιάτα άμα χρειαστεί. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
Αλλά είμαι της άποψης πάντως ότι χρειάζεται πάρα πολύ όσο μεγαλώνουν τα παιδάκια μέχρι κάποια ηλικία τη μαμά τους. Νομίζω ότι η μάνα είναι ο πιο σπουδαίος ρόλος που μπορεί να έχει μια γυναίκα άπαξ και της δοθεί η μητρότητα.